πρώτη στιγμή ενεργοποιήσαμε όλο το μηχανισμό της πολιτικής προστασίας της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και βρίσκονται έξω, συνδράμοντας και το έργο της πυροσβεστικής και της αστυνομίας, 40 οχήματα, 40 μηχανήματα έργου όπως ονομάζονται, με 100 άτομα προσωπικό, και ταυτόχρονα εδώ και λίγη ώρα έχουν βγει 15 κλιμάκια μηχανικών της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας προκειμένου να επισκεφθούν όλες τις περιοχές που έχουν πληγεί και να γίνει η καταγραφή των ζημιών. Αυτό που από την πρώτη στιγμή κάναμε και θα συνεχίσουμε να κάνουμε είναι να βρισκόμαστε πάνω στο πρόβλημα, μέσα στην κρίση, προκειμένου να βοηθήσουμε τους συμπολίτες μας, τους επισκέπτες, αλλά και τους φορείς που δίνουν τη μεγάλη μάχη, όπως είναι η πυροσβεστική, η αστυνομία και οι εθελοντικές ομάδες, τους οποίους θέλω να ευχαριστήσω. Και να πω ότι πραγματικά η καλή συνεργασία και ο συντονισμός φάνηκε σε αυτήν την, επαναλαμβάνω, πρωτόγνωρη κρίση, διότι η Χαλκιδική δεν είχε ξαναδεί τέτοιου είδους φαινόμενα τις τελευταίες δεκαετίες. Φαινόμενα ανεμοστρόβιλου. Έχει κηρυχθεί η περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης από την πρώτη στιγμή. Από τον κύριο Περιφερειάρχη. Ναι. Χαλκιδική βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Το ζητήσαμε χθες το βράδυ και έγινε αμέσως αποδεκτό από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Και έτσι σήμερα η Χαλκιδική βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Όπως άλλωστε κάνουμε πάγια σε περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί από θεομηνία.